στην επιστολή που απέστειλαν τα τρία στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης Πετρούσας προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας Κύριο Παύλο, τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξή. Με την εγκατάσταση της παρούσας δημοτικής και τοπικής αρχής ενώπιόν σας, ορκιστήκαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο να υπακούμε στο Σύνταγμα, να τηρούμε τους νόμους του κράτους και να εκτελούμε ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μας. Με απαράβατο οδηγό μας αυτόν τον όρκο τιμής, πορευόμαστε μέχρι σήμερα και θα πορευτούμε και στο μέλλον. Απαιτείτε εδώ και πολύ καιρό να παραβιάσουμε τα καθήκοντά μας και να ταυτιστούμε με τη βούλησή σας. Η μη συμμόρφωσή μα με την επιθυμία σα αυτή συνιστά κατά τη γνώμη σα απίθια και αντίδραση, στηλιτεύοντα τη στάση μα αυτή στο κήρυγμά σα από το ιερό βήμα του Ναϊδρίου τη Παναγιά στην Πετρούσα στι 10 Ιουνίου, εκφράσατε τη βεβαιότητα, αφού προηγουμένω μα κατονομάσατε, ότι η μεγαλόχαρη θα μα τιμωρήσει έτσι όπω μα αξίζει και εμά προσωπικά αλλά και τι οικογένειέ μα. Άγιε Δέσποτα τονίζουν τα στελέχη της αυτοδιοίκησης Πετρούσας. Ως πνευματικός ηγέτης αυτού του τόπου, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε σε βάρος μας τις όποιες πινές και τιμωρίες εντός εισαγωγικών εμπίπτουν στην δικαιοδοσία σας. Δεν έχετε όμως κανένα απολύτως δικαίωμα να αναφέρεστε με τον τρόπο που αναφερθήκατε και μάλιστα από του ιερού βήματος της οικογένειές μας στα παιδιά μας. Αλήθεια, Πότε τους γνωρίσατε, από πού μάθατε για τις αμαρτίες που διέπραξαν στη ζωή τους και προστρέχετε ανέτεια και αβασάνιστα στη ρομφαία της τιμωρού Παναγιάς, Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ατόπιμά σα αυτό δεν θα το επαναλάβετε και στο μέλλον. Σεβόμαστε και το σχήμα και τη θέση και το ρόλο σα. Θέλουμε να γνωρίζετε όμω ότι οι προσπάθειε εκφοβισμού μα πέφτουν στο κενό. Δεν είμαστε άθεοι. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πιστεύουμε, προσκυνάμε και ανάβουμε κερί στο Θεό κάθε μέρα και δεν ρίχνουμε στο πύρτο εξώτερο όποιον διαφωνεί μαζί μα η παράδοση του σφάξε με παπά μου να αγιάσω και η αδιαμαρτύρητη υποδοχή κάθε ενέργειας του ιερατείου ως τη μόνη αλήθεια και εκ του Θεού εκπορευόμενη θέληση είναι ξένες και με τις αρχές και με τις πεπιθήσεις και με τη συνείδησή μας. Η Παναγιά που κουβαλάμε μέσα μας δεν τιμωρεί, αντίθετα παρηγορεί, ανακουφίζει, απαλύνει τον πόνο, δίνει κουράγιο, δύναμη και ελπίδα και συνεχίζουν στην επιστολή του στα τρία στελέχη τη τοπική αυτοδιοίκηση Πετρούσα προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμα, κύριο Παύλο. Άγιε Δέσποτα, υπηρετούμε με τι μικρέ μα δυνάμει το θεσμό τη τοπική αυτοδιοίκηση. Η προστασία τη δημοτική περιουσία στα όρια τη τοπική κοινότητα αποτελεί πρώτιστη υποχρέωση, αλλά και αυτονόητο καθήκον, σύμφωνα με τον νόμο. Προσπαθούμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τη μικρή μα κοινωνία. Εκείνο όμω που αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μα είναι η σύμπνοια, η ενότητα και η γαλήνη των κατοίκων αυτού του βασανισμένου χωριού, ενό παρεξηγημένου τόπου που λιδωρήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε και υπέφερε για πολλέ δεκαετίε. Οι περήφανοι και φιλήσυχοι κάτοικοι τη Πετρούσα βρήκαν από μόνοι και αβοήθητοι του τρόπου να σβήσουν τι διαχωριστικέ γραμμέ του παρελθόντος, να ξεπεράσουν τι διχαστικέ αντιλήψει και πορεύονται σήμερα με ειρήνη και ηρεμία. Σα καλούμε για ίστατη φορά να αφήσετε ήσυχο το χωριό μα. Η μεθοδική σα προσπάθεια για τη δημιουργία μια ομάδα πίεση πιστών, προκειμένου να πετύχετε το σκοπό και του στόχου σα, θα διχάσει την τοπική κοινωνία και θα τη γυρίσει πίσω σε δεκαετίε που έζησε και δεν θέλει να θυμάται. Αν παρόλα αυτά δεν θέλετε να κάνετε πίσω, τότε επιτέλου αποταθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει ω νόμιμο και κυρίαρχο όργανο για το αίτημά σα που είναι η παραχώρηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου. Επιτέλου, α πριτανεύσει η λογική και το συμφέρον του τόπου μα. Σεβόμενοι όλοι, Εκκλησία και τοπική αυτοδιοίκηση την αλήθεια που περιέχει η παλιά ρίση, τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δημοτικό Σύμβουλο και νυν Αντιδήμαρχο, Ντεμίρη Αθανάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο, επί 12 ετία και τέο πρόεδρο τη Κοινότητα Πετρούσα, Μάτα Αθανάσιο, πρόεδρο τη Δημοτική Κοινότητα Πετρούσα και για πάνω από δύο δεκαετίε πρόεδρο του Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου.